Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Ο Αγίο Γεώργιο και το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου βρίσκονται τα δύο τμήματα επιγόντων περιστατικών που αναβαθμίστηκαν σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και έχουν τη δυνατότητα πλέον να προσφέρουν φροντίδα σε περίπου 20.000 παιδιά το χρόνο. Η αναβάθμιση αυτή έγινε από το Φορέα Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματο με τη χρηματοδότηση του ομίλου ΟΤΕ. Που έχει μέχρι στιγμή διαθέσει 500.000 ευρώ με στόχο τη δημιουργία και τον εξοπλισμό τμήματων επιγόντων περιστατικών και την αναβάθμιση παιδιατρικών τμήματων σε 13 δημόσια νοσοκομεία όλη τη χώρα. Ενώ συνολικά το 2018 η κοινωνική προσφορά του ομίλου έφτασε τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Είχαμε τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε ναι. τον εξοπλισμό τη μονάδα αυτή. Αντιλαμβανόμαστε ότι η δουλειά που κάνετε είναι, είναι τεράστια, μεγάλη σημασία σώζεται ζωέ. Η οικονομική υποστήριξη δικιά μα για να πάρετε το, το εξοπλισμό σα είναι ελάχιστη πώς... σε σχέση με αυτό που προσφέρετε εσεί. Ο μεγαλύτερό μας υποστηρικτή από την πρώτη μέρα ήταν ο ΤΕΚΟΣΜΟΤΕ. Μας έχουν βοηθήσει να φτιάξουμε 13 τέτοια νοσοκομεία. Είναι πάντα στο πλευρό μα ό,τι θέλουμε και είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτό το έργο το οποίο θέλουμε εμεί το όραμά μα είναι να εξοπλίσουμε όλα τα αναγκαία τμήματα σε όλη την Ελλάδα και όλα τα κέντρα υγείας, σε ολόκληρη τη χώρα. Όπω μαρτυρούν τα στατιστικά στοιχεία, στην Ελλάδα περισσότερα από 500.000 παιδιά τραυματίζονται κάθε χρόνο, ενώ η πρώτη ώρα από τον τραυματισμό ενό παιδιού είναι κρίσιμη για την υγεία του. Μέσα από τη λειτουργία των τμήματων επιγόντων περιστατικών, είναι εφικτή η έγκυρη ανταπόκριση των νοσοκομείων σε αυτά τα περιστατικά. Άλλωστε, στι μέχρι σήμερα παρεμβάσει που έγιναν σε νοσοκομεία από την Αλεξανδρούπολη, τη Λάρισα, το Καρπενή μέχρι την Αθήνα και την Κρήτη, έχουν λάβει ήδη ιατρική φροντίδα περισσότερα από 200.000 παιδιά. Το νοσοκομείο μα εξυπηρετεί. 150.000 κατοίκους στα Χανιά, στο νομό και το Ρέθυμνο και πολλούς τουρίστες που διπλασιάζει το πληθυσμό στο καλοκαίρι. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι αυτή η δυνατότητα που έχουμε να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις της δύσκολη. Είναι ένας εξοπλισμός ο οποίος είναι χρήσιμος όχι μόνο μέσα στο νοσοκομείο για την αντιμετώπιση ενός παιδιού και κυρίως όταν αυτό πάσχει βαριά είτε από τραύμα είτε από άλλο παθολογικό αίτιο αλλά είναι και πολύ βασικό εξοπλισμό γιατί είναι φορητό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, στην, κατά τη μεταφορά όταν πρόκειται να γίνει μια αξονική, μια μαγνητική εκτονογραφία, ή ακόμα πρέπει να διακομιστεί στο νοσοκομείο ε, στο Ηράκλειο ή ακόμα και στην Αθήνα. Αυτό ο εξοπλισμό που ήρθε στο νοσοκομείο ε, θα βοηθήσει αρκετά ε, το μοναδικό νοσοκομείο ίδρυμα που υπάρχει στο νομό μια που δεν υπάρχει κάποια δυτική πρωτοβουλία ή δυτική κλινική. Ήδη τα μηχανήματα που παραλάβουμε σήμερα έχουν μπει σε λειτουργία. Η αναβάθμιση των τμήματων επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Χανίων και Ρεθύμνου, όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε, ενισχύει σημαντικά στην αντιμετώπιση βαρέως πάσχων των παιδιών. Ο εξοπλισμός του εξωτερικού επίγοντος παιδιατρικού ιατρίου με αναπνευστήρα και με μόνιτορ θα βοηθήσει στο παιδιατρικό τραύμα, ώστε να μπορεί ένα παιδί το οποίο έχει υποστεί τραυμα, τραυματισμό και πρέπει να διακομιστεί σε διπλανό νομό, ε, μεγαλύτερο νοσοκομείο, να διακομιστεί με ασφάλεια.